μουσική, χορός και αστήρευτο κέφι είναι η παραδοσιακή συνταγή για το ερεθεμιώτικο καρναβάλι διαχρονικά. Η πλατεία Γνώστου Στρατιώτη βούλιαξε από χιλιάδες πολίτες που έγιναν όλοι μία παρέα στην πιο φαντασμαγορική τελετή έναρξης που έχει δει η πόλη. Την επίσημη έναρξη έδωσε ο Δήμαρχος Ρεθύμνου κάτω από τα λαμπερά φώτα αμέτρητων πυροτεχνημάτων, ενώ το πρόγραμμα παρουσίασε το αγαπημένο τηλεοπτικό δίδυμο της Κρήτη TV, Λευτέρης Κουμαντάκης και Χριστιάνα Σκούρα. Τι ωραίο που ήταν, τι όμορφο ρε παιδιά. Και κάπως έτσι γινόμαστε όλοι ξανά παιδιά. Το καρναβάλι μας είναι μια γιορτή, ένα πανηγύρι που συμμετέχει όλη η Κρήτη και όχι μόνο. Χαίρομαι που βλέπω όλες τις ηλικίες εδώ. Ήδη έχει ζεσταθεί η ατμόσφαιρα και εύχομαι μέχρι την τελευταία μέρα να υποδεχτούμε τη Ζαρακοστή μας. Χαρούμενοι. Είμαστε μία παρέα, το ερεθεμιώτικο καρναβάλι ήταν πάντα μία παρέα. Καλούμε τον κόσμο να έρθει κοντά μας, να γίνουμε όλοι μαζί μία παρέα, να διασκεδάσουμε ένα που μας είναι πολύ απαραίτητο. Το Ρέθινο είναι έτοιμο, είναι στολισμένο καρναβαλικά, να προσφέρει στον κόσμο του χαρά και αισιοδοξία. Θεωρώ ότι θα έχουμε ένα πολύ ωραίο καρναβάλι, πολύ δυνατό καρναβάλι, προσκαλούμε όλο τον κόσμο να έρθει. Ελπίζουμε να περάσουμε καλά. Καλό καρναβάλι σε όλους, σε όλη την Κρήτη και σας περιμένουμε όλους. Τα συναισθήματά μου είναι απερίγραπτα. Είμαι πολύ χαρούμενη και συγκινημένη ταυτόχρονα. Θέλω να ευχηθώ σε όλους καλό καρναβάλι. Μοναδική στιγμή της βραδιάς η πασαρέλα των ομάδων, οι οποίες παρουσίασαν τις φετινές στολές τους μέσα στην πιο γιορτινή ατμόσφαιρα, σκορπίζοντας μεταδοτικά χαμόγελα και κέφι σε όλους. Πάμε να υποδεχτούμε μια ιστορική ομάδα, εμείς και εμείς φίλες και φίλοι. Τουρλό, τουρλό, αυτή και η Ζουλού. Της επίσημης έναρξης προηγήθηκε ένα ξεχωριστό μουσικοθεατρικό σοου, παρουσιάζοντας τη θεματική του φετινού καρναβαλιού, που δεν είναι άλλη από τη μια μεγάλη παρέα που γινόμαστε κάτω από την ομπρέλα του ρεθεμιώτικου καρναβαλιού, ενώ η κορύφωση της βραδιάς ήταν η συναυλία της Αναστασίας, ξεσηκώνοντας τα πλήθη. Η εκδήλωση ξεκίνησε υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής Ρεθύμνου, ενώ μικροί και μεγάλοι χόρεψαν με την ψυχή τους, στέλνοντας ευχές και ανυπομονώντας για τη μεγάλη παρέλαση στις 17 Μαρτίου. Είμαστε πανέτοιμοι και σας περιμένουμε στο Ρέθυμνο. Μια χαρά, μια χαρά. Πάντα περνάμε υπέροχα και καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει να διασκεδάσουμε μαζί. Όλοι να έχουν υγεία και να περνάνε πάντα καλά. Το καλύτερο καρναβάλι, να έρθετε όλοι, περνάμε πολύ ωραία. Νούμερο 1, η Αναστασία! Ότι είναι καταπληκτικό και είναι πάρα πολύ ωραίο. Ερεθεμιώτικο καρναβάλι 2024. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Να έχουμε χαρά, υγεία και όρεξη για καρναβάλι.